Με μεγάλο πρέπεια και λαμπρότητα τελέστηκε η Πατριαρχική Θεία Λειτουργία των Θεοφανίων και η ρήψη του Τιμίου Σταυρού στον Κεράτιο Κόλπο, χώρο στατούντος του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στην Κωνσταντινούπολη. Παρών στη Θεία Λειτουργία των Θεοφανίων, στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι και στον Αγιασμό των Υδάτων στον Κεράτιο Κόλπο ήταν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινάλ Νίκος Ανδρουλάκης. Πολύ περήφανος, διότι ήρθα στον τόπο των προγόνων μου και έπιασα το σταυρό και πήρα την ευλογία. Ευχαριστούμε. Δάνει βαπτιζομένος σου χεύμα εν είδη περιστέρας έχω. Στον Πειραιά, σε πανηγυρική ατμόσφαιρα, τελέστηκε στο Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας Πειραιός η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία για τα Θεοφάνεια και ακολούθησε ο καθαγιασμός των υδάτων και η κατάδυση του Τιμίου Σταυρού, χώρο στατούντων του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου και του Μητροπολίτη Σεραφείμ. Παρόν ήταν και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, για πρώτη φορά στο λιμάνι μετά το 2015. Ήταν η πρώτη μου φορά που πιέσα το σταυρό. Μπορώ να πω ότι είμαι πλήρης τώρα που έγινε και αυτό. Το μόνο που έχω να πω είναι να ευχηθώ σε όλο τον κόσμο καλή χρονιά, με υγεία και ό,τι καλύτερο το 23. Ό,τι ευχηθεί το καθένας. Με κάθε λαμπρότητα εορτάστηκαν τα Θεοφάνεια σε όλη την Ελλάδα. Ευχές και μηνύματα έστειλαν η πολιτική ηγεσία και οι τοπικοί φορείς.